από την εξομολόγηση, από την αιχμαλωσία στο φως. Θα είναι μαζί μας ένας ιερομόναχος από την Ρωσία. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κόγκαν λοιπόν είναι μαζί μας. Βέβαια δεν θα χρειαστούμε μεταφραστή σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί ο πατήρ Ιωάννης μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά. Ευλογείτε, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστώ. Πατήρ Ιωάννη, τα ελληνικά σας τα ακούω μια χαρά. Και κάθε φορά τα βελτιώνετε όλο και περισσότερο. Έχει γίνει με μικρό θαύμα, διότι εγώ ούτε ήξερα ότι θα έρθω στην Ελλάδα, ούτε γνώριζα ότι θα τελειώσω και πανεπιστήμιο με την ευλογία του πατρός Παϊσίου, διότι έτσι έτυχε φιός με έστεινε στο Αγιώρας που έχω γίνει μοναχός και μετά πατρ Παϊσίος αυτός ο γέροντος πανγνωστός με έστεινε να σπουδάζω από 90 μέχρι 94 έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Και δόξα του Θεού, η Ελλάδα έχει γίνει δεύτερη πατρίδα μου. Έχω βρει εδώ και πατέρας και μητέρας και μάνες, μάλιστα καταπληκτικές κυρίες που μας αγάπησαν, προστάτευαν και μάλιστα αδελφούς και αδελφές. Ό,τι προείπε Κύριος το Άγιο Ευαγγέλιο, ο οποίος θα αφήσει για όνομα του τα πάντα, θα βρει περισσότερα. Γι' αυτό είμαι πολύ ευγνώμενος ότι και βρίσκομαι και 22 χρόνια γνωρίζω την Ελλάδα και είναι πατρίδα πια, ειλικρινά, σαν μανούλα μας έχει τρέφει και πνευματικά και μάλιστα ανθρώπινα με όλη την έκφραση της προστασίας του Θεού. Γι' αυτό θέλω για όλους ακροάτες να πω, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι η παρουσία μου σήμερα, ακριβώς διότι έχουμε περιγράψει η ζωή μας, πώς εμείς βρήκαμε τον Χριστό και πώς καλός Θεός μας κάλεσε στην Εκκλησία, από τέλεια σκοτάδια, διότι κανείς μας ήταν καμμουνιστάς, ούτε γνωρίζουμε κάτι για το Θεό, ούτε ακούσαμε, διότι η ιδεολογία. Εσείς, πατέρα Ιωάννη, γεννηθήκατε στη Ρωσία σε μια εποχή που το καθεστώς ήταν εχθρικό προς κάθε τι χριστιανικό και γενικά προς την Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Ήταν η γενική απάτη για να φτιάχνουν άνθρωποι τέτοια κοινότητα που όλοι θα είναι ευτυχισμένοι, όλοι θα έχουν και υλικά αγαθά και μάλιστα ψυχικά, διότι πνευματική έκφραση της ας πούμε αγαθότητας δεν ήταν, διότι έχουν αποκοπεί από πνευματικότητα, διότι αυτό, όλα τα ιδανικά ήταν για ψυχοφυσικό άνθρωπο, ο οποίος είναι περισσότερα σάρκα και να έχει απόλαυση μέσα σε αυτά υλικά και αγαθά του κόσμου τούτου, όχι κάτι ανώτερο. Και αυτό ψυχή μου έψαχνα και την αλήθεια και νόημα της ζωής και μάλιστα όπως εμείς κάθε από εμάς κάποτε μεγαλώντας γνωρίζουμε πρώτη μας και ευλογημένη πρώτη ευλογημένη αγάπη, έτσι έχει γίνει και με μένα και εμένα και το περιγράφω ακριβώς πώς εμείς τότε πήγαμε στις κατασκηνώσεις. Διότι κάθε καλοκαίρι τα παιδιά τους έστειλαν γονείς και πρώτη φορά συνάντησα με μια τέτοια καφαρό κορίτσι που ήταν από το σχολείο μου. Εγώ μπήκα στο όκδο τάξη, διότι εμείς δεν διαλέγουμε σαν δημοτική, γυμνάσιο και μάλιστα λυκείο. Ήμουν 14 χρονών και όταν με γέμιζε αυτή την αγάπη και γύριζα από κατασκήνωση, κάποια νύχτα με σήκωσε αυτή την έσφυση και ήθελα να περιγράφω τι ένιωσα. Και έτσι έχω γεννηθεί σαν ποιητής και μετά μεγαλώντας και ας πούμε, μαθαίνοντας κάποια πράγματα, αποφάσισα να γίνω συγγραφέας και ποιητής, το περιγράφω. Και έψαχνα αυτή την ανθρώπινη αγάπη, διότι όποιοι ένιωσε, σαν ας πούμε κάποτε ο Ντάντε αγάπησε την Λαούρα και Πιτράρκας, γνωρίζετε αυτούς οι ιταλικάς ποιητάς, την Λαούρα, έτσι και εμείς κάτι νιώσαμε. Και το έχω περιγράψει στα ποιήματα. Μάλιστα, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Ναι, είπαμε ότι γεννιέστε στη Σοβιετική Ένωση τότε. Μάλιστα. Που είναι το Σοβιετικό καθεστώς, η Εκκλησία υποδιωγμό. Ήταν χριστιανικό το περιβάλλον στο οποίο γεννηθήκατε? Ξέρετε, κανείς μου ήταν καμμουνιστάς στο σχολείο, μόνο, δεν, ούτε ακούσαμε το Θεό, μόνο ήταν ένα θαύμα, διότι ένας ακαδημαϊκός που έχει ζήσει στη δική μας πολυκατοικία έχει φέρει μια κυρία από Ουκρανία, ποια νόμιζα θα γίνει βοηθός για το γιο του, διότι χώριζε με την γυναίκα του. Αυτός ήταν πολύ εγκατάστατος άνθρωπος, αυτοί οι ακαδημαϊκοί είχαν τέτοιο μισθό, όταν άνθρωποι 5 μήνες πρέπει να δουλεύουν τότε, κάποιος απλός εργάτης. Και αυτοί δεν περίμεναν ότι θα γίνει σαν, ας πούμε, σκλάβος υπηρέτη. Και τι έχει διώξει από το σπίτι και ήταν στον δρόμο. Και ο πατέρας μου, διότι γονείς μου ήταν έτσι, ευγενικοί άνθρωποι, τις πήρε και τις έχει γράψει στο δικό μας διαμέρισμα να είναι νόμιμοι. Και αυτή έχει γίνει σαν βοηθός στην οικογένεια και μας κοιτούσε. Και αυτοί ήταν κρυφοί χριστιανοί, είχε Ευαγγέλιο, είχε προσευχητάριο, κάτω από μαξιλάρι, κάποια φορά εγώ το ανακάλυψα. Και πήγαινα στη μοναδική εκκλησία, διότι εκεί που έχω γεννηθεί, στην Μισή Ασία που έστειλαν από το κράτος γονείς μου,
Εκεί λίγοι ήταν πιστοί, ας πούμε, γιαγιάδες, κάτι τέτοιο. Και εμάς όλα ήταν παράξενα, διότι όλη η ιδεολογία, όλα ότι μας εγκοσπονάζει, σαν, ας πούμε, δεν υπάρχει ούτε ο Θεός, ούτε αόρατος κόσμος, ούτε επικοινωνία με αυτό το αόρατο κόσμο, και σαν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι κάποιοι πλανημένοι και εμείς φτιάχνουμε ωραία ζωή, αλλά αυτοί είναι οι καθυστερημένοι, ας πούμε, του παρελθόντος. Έτσι τους κοιτάξαμε. Αλλά με πρόνοια του Θεού ήταν κάποια γιγανότα στη ζωή μου που ήταν πολύ ενδιαφέρον σε μια ιστορία. Εγώ ήμουν 6 χρονών. Εμείς τότε, αφού βλέπαμε συνέχεια σινεμά για πώς Ρώσοι γίνει, πώς το στρατός μας έχει νικήσει τους Γερμανούς. Και εμείς, μάλιστα, σαν άνθρωποι του κράτους, με πατριωτική μας αίσθηση, νιώσαμε χαρά ότι η Ρωσία έχει κάποια δύναμη. Και εμείς, σαν παιδάκια, παίξαμε το πόλεμο, έτσι, νομίζω και παντού. Και πριν να είναι η Επανάσταση ήταν, ξέρετε, και άσπρος στρατός και κόκκινος. Και εμείς, μυθούμενος τους κόκκινους, παίξαμε με τα παιδιά και εγώ έτρεχα για να κάπου να πάω. Και ξαφνικά πέφτω στο ένα λάκκο που 4 μέτρα είναι κάτω, εκεί που είναι σωλήνες για τα σπίτια, κάποιος δεν έχει βάλει καπάκι. Και πέφτω και ακριβώς στέκομαι, δεν έπεσε κάτι να χτυπήσω, και φοβήθηκα, διότι δεν μπορούσα από μόνος να ανεβώ, και ήταν ακόμη βαριά βράδυ, δηλαδή ερχόταν σκοτάδι και ο άρχισε να φωνάζει και κανένας δεν με απήντησε, κανένας δεν ήρθε να βοηθήσει, και σιγά σιγά ήρθε και σκοτάδι, και εγώ φοβήθηκα ότι μπορώ εδώ να πεθάνω, και ξαφνικά ένιωσα ότι κάποια δύναμη παρουσιάστηκε μέσα μου. Ούτε είδα κανένα, αλλά ήρθε μέσα μου ησυχία. Και αυτή η δύναμη με έχει βγάλει έξω στην επιφάνεια. Αυτό ήταν θαύμα. Εγώ ούτε κατάλαβα πώς αυτό έγινε, ούτε μπορούσα να καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάποια υπερφυσική δύναμη. Και έτρεξε στο σπίτι, δεν το είπα σε κανένα. Αυτό ήταν πρώτος γιγανός όταν εγώ συνάντησα με κάποια αόρατη προστασία. Μετά ήταν και κάτι άλλο, διότι η μανούλα μου, αυτή ήταν προϊστάμενος στο φαρμακείο κρατικό, διότι τότε ήταν όλα κρατικά, μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και κάποια φορά όταν εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο, φιλολογική σχολή στη Μόσχα, μου εξήγησε μια θαυμάσια ιστορία. Αυτή στεκόταν στο σταθμό περιμένοντας το λεωφορείο και βλέπει ότι της κοιτάει κάποια κυρία, κοιτάει, μετά πλησιάζει και της ρωτάει απότομα έτσι, ο γιος σας ζει? Και μόνο λαφαδίσκει, είναι αυτονόητη κάθε μάνα όταν να της ρωτήσει αν ζει ή όσοι, αν τυχόν κάτι έγινε. Και απαντάει ναι και φοβάται να ακούει κάτι άσχημο. Και μετά της κοιτάει, λέει, εσείς δεν με θυμόσαστε. Μανούλα της κοιτάει και λέει, όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμόσαστε, εμείς, λέει, 17 χρόνια πριν ήμασταν στο ίδιο νοσοκομείο, στην εντατική. Και ο γιος μου είχε ίδια διάγνωση όπως ο γιος σας. Και δικός μου πέθανε, δικό μου παιδί. Και εγώ βγήκα πιο νερό, αλλά ο δικός σας παιδί δει. Και τότε μάνα ήταν πολύ συγκλονιστική έτσι έκφραση, πολύ συγκεκριμένη, ότι έχει γίνει θαύμα, ότι εγώ έδισα. Και μετά όταν βαπτίστηκε, διότι εμείς όταν εγώ έχω βαπτιστεί, 12 χρόνια κάνουμε προσευχή πολύ για τους γονείς μας να γνωρίζουν φως του Χριστού και αγάπη του, και με θαύμα βαπτίστηκε μάνα και πατέρας, μάλιστα και μανούλα, όπως σας έχω πει, έχει γίνει και μοναχής στο τέλος της ζωής με ένα θαύμα. Και μου εξήγησε ένα θαυμάσιο ιστορία, τι ήταν. Εμείς, όπως σας έχω πει, έχω δίδυμο αδελφό, εγώ μεγαλύτερος 10 λεπτά. Και η γέννα ήταν 14 Οκτωβρίου 1955. Και 14 Οκτωβρίου στη Ρωσία, ξέρετε, με παλιού ημερολόγια είναι 1 Οκτωβρίου, γιορτάζει σκέπη της Παναγίας, αυτή τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, όταν η μάνα του Θεού έσωσε το Βυζάντιο, ξέρετε, από τους Σλάβους. Και στη Ρωσία έχει γίνει γιορτή σαν, ας πούμε, κοίμηση Θεοτόκου, πολύ εκτιμάνε την Παναγία. Και πατέρας πριν να είναι, ας πούμε, παραμονή γιορτή, φέρει μανούλα στο γεροκομείο, όχι, συγγνώμη, πώς το λένε εκεί που γινάνε οι κυρίες, με ευτήριο, συγγνώμη. Και ήταν νύχτα, ακριβώς νύχτα, και ξαφνικά άρχιζαν να τρέχουν τα νερά, όταν πρόκειται για γένα, και μανούλα άρχιζε να φωνάζει το γιατρό, φώναξε δυνατά, γινάω, πανάω, γιατρέ, και ήταν ακριβώς Σάββατο νύχτα της Κυριακής. Και δεν ερχόταν κανείς. Ξαφνικά, όπως μου ήδη έχει περιγράψει, ανοίγει την πόρτα και βλέπει κάποια θαυμάσια κυρία, της κοιτάει και λέει, γιατρέ, ελάτε εδώ, ελάτε. Βλέπετε, εγώ πανάω, γινάω. Και σαν αυτή της κοιτάει και ξαφνικά εξαφανίζεται και κλείνει την πόρτα. Μανούλα δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται, φωνάζει. Και νοσοκόμα, μάλιστα, φαίνεται, κοιμόταν, δεν ήρθε.
Και ξαφνικά σε λίγο ανοίγει την πόρτα και βλέπει την ίδια γυναίκα. Προσιάζεται και ξαφνικά Μανούλα, όπως έχει εξηγήσει, κατάλαβε ότι αυτή προσεύχεται. Διότι ήρθε σαν, ας πούμε, τέτοια λεπτή αεράκι, κάποια ησυχία μέσα. Διότι πονούσα υπερβολικά. Ήμασταν δύο παιδάκια στην κοιλία, ήταν, δεν είναι εύκολο. Εμείς άντρες δεν ξέρουμε τι σημαίνει γένα, αυτό ξέρουν γυναίκες καλύτερα από εμάς. Είναι μαρτύριο, όπως προείπε και κύριος. Και της κοιτάει με κάποια χαμόγελα θαυμάσια και Μανούλας δεν μπορούσε να καταλάβει. Αυτό μου είπε ότι είχε μεγάλη απορία, γιατί δεν έρχεται, γιατρός και δεν έρχεται. Και ξαφνικά κλείνει την πόρτα και έτσι ήταν 2-3 φορές. Και σε λίγο έρχεται, φαίνεται, σηκώθηκε από το κραβάτι νοσοκόμα και με φώναξε, τι θέλετε, τι, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έγινε. Μανούλα λέει, πού είστε, γυνάω, πονάω. Και όταν έχει γίνει γένα, κατευθείαν με πήραν στην εντατική, διότι εγώ ήμουν ετοιμοθάνατος και αδελφός μου βγήκε σε 10 λεπτά. Και ακριβώς αυτή η κυρία που συνάντησε με την μάνα στο σταθμό, της γνώριζα, βλέπετε, πέρασαν αρκετά χρόνια και ρώτησα. Και φαίνεται ήταν κάποια ιδιότερη επέμβαση, είτε πρόκειται να ζήσω σε αυτό το κόσμο. Και ο Θεός με αυτή την παρουσία με έσωσε. Και μετά το γνώριζα με άλλο. Άλλος γιγανός, διότι ακριβώς την ίδια ημέρα, όταν ήμουν 24 χρονών, ήρθε μεγάλη επιθυμία, όταν εγώ πίστευα και έψαχνα πώς να βαπτίσω, μάλιστα κρυφά, διότι στη Ρωσία τότε ήταν έλεγχος, δεν μπορούσε εύκολα να πάει στην εκκλησία, διότι κράτασαν άγκαζε τους ιερείς και προϊσταμένους στην εκκλησία να δείχνουν διαβατήριο, να αντιγράψουν στοιχεία και μετά να τους κυνηγήσουν ή να σε διώξουν από τη δουλειά ή από το πανεπιστήμιο όπου είναι ή να σε επιλούν. Δηλαδή δεν ήταν ελεύθερη διάφυση, ας πούμε, άνθρωπος να βαπτιστεί χωρίς να τον πειράξουν με διωγμό. Και όταν έψαχναν πού να βαπτιστώ, διότι φίλοι μου είπαν υπάρχει μια εκκλησία που ένας, όπως λένε, επίτροπος δίνει, ας πούμε, άδεια χωρίς διαβατήριο. Και ήρθε μεγάλη επιθυμία να πάω στη Λαύρα του Οσίου Σέργιου, που πρώτη φορά πήγα όταν ετοιμαζόμουν να μπω στο πανεπιστήμιο. Και όταν ήρθε ήταν ακριβώς η μέρα της γενέφλειας μου, 14, δηλαδή σκέπη της Παναγίας, και πηγαίνοντας με το τρένο θαύμασα από αμορφιά, όταν φθινόπωρα, εμείς λέμε χρυσό φθινόπωρα, πανόμορφη δάση, Πούσκιν το περιγράφει με πολύ ωραίο λόγια μέσα στα ποίηματα του. Εμείς λέμε χρυσή φθινόπωρα. Και όταν ήρθα σε αυτή την Λαύρα δεύτερη φορά, θαύμασα από την μεγαλαπρέπει και αμορφιά τους ναούς και μπήκα στην εκκλησία που είναι Άγιο Λείψανο του Όσιου Σέργιου. Και ξαφνικά από ήλιος, γαλάδι ουρανό, από θαυμάσια θέατε και μπαίνω εκεί που είναι λίγο σκοτάδι, ψάλλουν λίγες κυρίες και εκεί ακριβώς είναι η εκκλησία, βρίσκεται στο μέρος που ήταν κοιλή του. Εκεί και του έχει εμφανιστεί, Άγιος Σέργιος έχει ζήσει στην 14η αιώνα, του έχει εμφανιστεί η Παναγία και πού βρίσκονται Άγια Λείψανα, καντά από το Ηρόδαζι που είναι τέμπλο, ερχόταν κόσμος αρκετός να προσκυνήσει. Εγώ ούτε ήξεραν τότε τι σημαίνει αγελίψανα, ούτε τι σημαίνει προσκύνημα. Και όταν μπήκα μέσα, βλέπω σειρά, μεγάλη σειρά, και έξω από την πόρτα, ρωτάω πού πάνε, άνθρωποι. Λένε να προσκύνεις το αγελίψανα, το Όσιο Σέργιο. Και εγώ δέχτηκε, ας να πάω και εγώ να. Ακόμη δεν έχετε βαπτιστεί. Όχι, έτσι, βρίσκεστε στην πορεία. Ακριβώς, ακριβώς. Προς το να βαπτιστείτε. Έψαχνα πού να βαπτιστώ. Μάλιστα. Και σιγά σιγά πλησιάζοντας προς την Σολιά που είναι ιερό, ανέβηκε και πρώτη φορά στη ζωή μου έχω κάνει τρεις μετάνοιες μπροστά στην Λάρνακα του Όσιου Σέργιου.
τρομερή φωνή μου είπε «Πήγαινε να βαπτιστήσεις σε ξένας». Και αυτή η φωνή δεν μπορεί να αντέχει ανθρώπινη φύση, ήταν τόσο δυνατή σαν βροντί. Εγώ τριμόμουν όλος και αν, ας πούμε, ήταν δυνατότητα να εξαφανιστώ σε γίνει λάκκος, να πέσω μέσα στην γη, καλύτερα να ήταν αντί να αντέξω αυτό, διότι σαν, ας πούμε, είμαι άνθρωπος της εγκληματής. Μένει ότι ακαφαρσία φαίνεται μας όλους αβάπτιστους, όπως ξέρετε στην περίπτωση της Αγίας Εκατερίνης, όταν Κύριος εμφανίστηκε, η Παναγία δεν ήθελε να της κοιτάξει. Δεν, ας πούμε, παραδέχεται ο Θεός την ακαφαρσία μας από πτώση πια έχουμε και μάλιστα όλες τις αμαρτίες. Θα μπορούσε να το περιγράψει σε ένα είδος κόλασης. Εγώ το περιγράφω με πολύ ωραία λόγια εδώ ακριβώς στο βιβλίο και εγώ δεν μπορούσα να σταθώ. Ένιωσαν ότι έπρεπε οπαδήποτε να το κάνω. Γιατί αυτοί ήταν σαν βροντί, ξέρετε, όταν Απόστολος Παύλος περπατώντας στην Δαμάσκο ξαφνικά παρουσιάζει φως και ακούει φωνή «Σαύλε, Σαύλε, γιατί με διώχνεις» και τρόμαξε αυτός και άλλοι τύφλωσαν και αυτός έπεισε ποιος είσαι. Κάτι τέτοιο ήταν, δηλαδή, πολύ υπερφυσικό και εγώ βγήκα έξω να αγοράζω δύο άλλα κυρία, τότε ένα ρούβλια ήταν κυρία, για να ευαριστήσω αυτή την δύναμη, διότι δεν μπορούσα να αντέξω. Και όταν βγήκα από το ναό με όρκο, βγήκα να βαπτίσω. Και αν να μου επιτρέψετε, εδώ υπάρχει και μάλιστα μεταφράζουμε ποίηματα μου για αυτό το γιγανός. Έχω γράψει, ονομάζεται «Θαύμα, κοντά στα λείψα να το όσιο Σέργιο», να μου επιτρέψετε να διαβάζω, διότι σαν ποιητής κάναμε προσπάθεια να κάνουμε ελληνικά με όμοιο καταληξία. Κοντά στα λείψανα του όσου Σέργιου Ρώσου που αναπαύεται σε λάρνακα χρυσή φωνή σε μένα βρόντιζε σαν κλίση να βαπτιστώ και έτσι να γλιτώσω από την κρίση και την αιώνια κόλαση. Ουράνια φρίκη με περικυκλώνει και βγαίνω με ένα όρκο φοβερό και γίνομαι με φόβο σαν την σκόνη σε βαπτιστώ σε τόπο ιερό και περπατώ και μέσα μου φανάζω, ορκίζομαι με τρόμο σαν σαλός και πράγματι την άλλη εβδομάδα βαπτίστηκε και τώρα ζωντανός». Έτσι έχει γίνει. Πραγματικά ήμουν νεκρός και με, όπως Κύριος λέει, ο οποίος δεν θα γεννηθεί από είδωρ και πνεύμα δεν θα έχει ζωή. Και ήρθε ζωή. Και μετά περιγράφω. Μία εβδομάδα αργότερα λοιπόν από ναι, αυτήν ναι, την ακριβώς, επίσκεψη. Άλλη Κυριακή αποφάσισα να βαπτιστώ. Εκεί, και... στο μοναστήρι αυτό? Όχι, όχι. Εγώ πήγα σε αυτή την εκκλησία έξω από την Μόσχα που είναι μισή ώρα με το τρένο. Που δεν χρειαζόταν τα χαρτιά που είπατε. Ναι, και δεν δέχτηκε αυτός επίτροπος να βαπτιστεί. Όχι, και λέει να πάτε σε άλλη εκκλησία που ένας γέρος παππούλης, πατέρ Πέτρος, μία μισή με το τρένο, 75 χιλιόμετρα έξω από την Μόσχα, αυτός λέει να σας βοηθεί. Και πράγματι, πήγαμε εκεί και αυτός δέχτηκε, διότι εγώ πήρα και το ένα φίλο, ο οποίος ήταν μπάρντ, δηλαδή έπαιζε μουσική με κιθάρα και μαζί βαπτή. Και πήγε και μεγαλύτερη αδελφή μου, αλλά μεγαλύτερη αδελφή μου λίγο φοβήθηκε όταν μας έχουν πει δηλαδή, αρνητική απάντηση. Και μαζί πήγαμε, πήρα και μία γνωστή μου κυρία, που ήταν βαπτισμένη να γίνει αυτή νονά. Άρα στην ουσία στα κρυφά έγινε η βάπτιση. Κρυφά, έχει γίνει κρυφά. Και πρώτη φορά τώρα τότε ήρθε φως που έψαχναν και αναδιτούσε 24 χρόνια. Με έχει επισκιάζει φως και ένα θαύμα όταν άνθρωπος βαπτίζεται με πίστη μεγάλος. Εσείς, ας πούμε, συνήθως όλοι σαν μωρά παιδιά βαπτισμένοι και δυστυχώς όταν άνθρωπος βγαίνει από κολυνδύθρα, μπαίνει σε αυτό το κόσμο και φυσάνε άλλοι αέμοι και άνθρωπος μεγαλώνοντας. Δεν νιώσει αυτό ότι νιώσει, ας πούμε, μεγάλος άνθρωπος. Δηλαδή πραγματικά είναι αναγέννηση. Και μετά περιγράφω υπερφυσικές καταστάσεις που μου έχει αξιώσει να δείσω, ότι ήταν ένα θαύμα μετά. Ένας φίλος μου, ποιος με είπε πριν, ο οποίος πριν δέχτηκε το Χριστό, βαπτίστηκε, άφησε το Ινστιτούτο, διότι τότε περισσότεροι διανοούμενοι άνθρωποι είχαμε απογοητευτεί από όλη την ιδεολογία, από όλο αυτό το καθεστώς, από σκοτάδι που μείναμε. Αυτός είχε γίνει χριστιανός και μάλιστα ψάλτης, ένα μοναστήρι που ήταν τότε λειτουργήσε, η εκκλησία για παρθένες, ένα μοναστήρι ωραίο. Αυτός μου είπε, όταν θέλεις να βαπτιστείς, εγώ να σε βοηθήσω. Διότι όταν έχει γίνει βάπτιση, μετά από πολλές μας ρώτησε αν έχουμε φάει κάτι πρωί, για να κοινωνήσουμε. Και δεν μας έχει εξηγήσει νονά ότι πρέπει να είμαστε νηστικοί, διότι εμείς από 6 η ώρα πρωί πήγαμε στην εκκλησία, ήμασταν σε όλη θεία λειτουργία, μετά 12 χρόνια ήρθαμε με το τρένο στο μέρος που ήταν αυτό το χωριό και μάλιστα πεινούσαμε και πήραμε ένα μικρό οπασιζό πουλάνι κοντά από στατμή, τέτοιο στρογγυλό, πώς το λένε, αυτό το ψωμάκι. Ψωμάκι τέτοιο, απλό. Και τότε παππούλης λυπήθηκε, λέει, κρίμα, λέει, αλλά να πάτε να κοινωνήσετε. Και σε δύο μέρες ακριβώς ήρθε σε αυτό το μοναστήρι στον φίλο μου να του πω να μοιράζω την χαρά, ότι βαπτίστηκα. Και όταν ήρθε να κοινωνήσω, παππούλης με ρώτησε πώς σας λένε, λέω εγώ, με λένε τάδε, δύο μέρες πριν βαπτίστηκε. Και χωρίς να με ρωτήσει αμαρτίες, χάρηκα παραπλή μου, διάβασε συγχαρητική ευχή.
Και τότε εγώ μαζί με άλλους ανθρώπους κοινώνησα, ήταν Τρίτη, δηλαδή Κυριακή Βαπτίστη, Τρίτη, μέρα και κάθε μέρα ήταν Θεία Λειτουργία. Και πρώτη φορά ένιωσα ότι όταν εγώ κοινώνησα μπήκε μέσα μου φλόγα και όλας ένιωσα ότι μέσα μου πρόσια τέτοια φλόγα πια έχει πάει σε όλα τα μέλη του σώματος και εγώ κυγόμουν όλας και με φόβα και τρεμόμουν, στέκομαι και λέω γιατί άνθρωποι περπατάνε και μιλάνε, δηλαδή ο ίδιος ζωντανός Θεός μπήκε μέσα μου και όταν ήρθε φίλος μου και χάρηκα ότι του είπε όταν εγώ βαπτίστηκε και μου λέει καλό ότι έχεις βαπτίσει, αλλά πρέπει και να κάνεις εξομολόγηση, όπως ήταν στην περίπτωση του Ιάννου Προδρόμου, διότι άνθρωποι πρώτα ερχόταν να κάνουν μεγάλη εξομολόγηση και μετά βαπτίστηκαν. Και με κάλεσε Πέμπτη, διότι ο πνευματικός του, ο οποίος ήταν διωγμένος από αυτή την λαύρα του Όσιου Σέργιο, ένας ιερόμοναχος Παύλος, έχει ζήσει κρυφά στο ένα διαμέρισμα και αυτός βάπτιζε πάρα πολλούς νέους, θούσε και μετά όταν γίνουμε τα παιδιά του πνευματικά, είχαμε κρυφή ομάδα χριστιανών, διότι εμείς μετά κρυφά βγάζουμε βιβλίο, βοηθούσαμε τον κόσμο, καλέσουμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάποτε έχουν κάνει πρώτοι χριστιανοί όταν ήταν διωγμοί μάλιστα και δεν ήταν επίσημη θρησκεία. Και εγώ ήρθα σε αυτή την εκκλησία, ήταν παράκληση και ακάφιση του ύμνου στην φαματουργή εικόνα της Παναγίας, που ήταν σαν παρμηθία, θαυμάσια μια εικόνα που κάνει παλαθάμα και παρηγορεί το πανωμένο κόσμο. Και μάλιστα τότε, διότι τότε περισσότεροι γιαγιάδες είχαν μεγάλη σλήψη, διότι τα παιδιά τους, ας πούμε, έπιναν βότκα ή ήταν κάπου στην ασωτεία και τα λοιπά και έκλειγαν, ας πούμε, καρδιά της μάνας πονάει τα παιδιά και ήταν, νιώσουμε λόγω της χάριτας και ήταν παρηγοριά σε αυτά τα ωραία όταν έχουν κάνει παρακλήσεις και ακολουθίες. Και μάλιστα αυτός κάλεσε όταν βγήκε από το Ιερό Παππούλης, είχε δύναμη και τα μάτια του όλα ήταν πολύ χαριτωμένος Παππούλης. Εγώ το περιγράφω πως εμείς μείναμε και αυτός πολλά θαύματα έχουμε ζει με εμείς. Και αυτός λέει έλα στο σπίτι μου. Και όταν ήρθαμε κρυφά στο σπίτι που έμειναν εκεί ήταν 20-25 νερά παιδιά που περίμεναν εξομολόγηση. Και αυτός μας έχει δώσει μικρό βιβλιοράκι που περιγράφει του Ιγνάτιου Μπριντσινίνοφ 8 τα πάφη και όλα τα αμαρτήματα που βγαίνουν από αυτά τα πάφη, σαν να πούμε έχουμε μέσα δέντρα του κακού. Και όταν το διαβάζεις δεν μπορείς να τρομάζεις, διότι περισσότερες αμαρτίες θέλεις δεν θέλεις έχεις πέσει όπως όλα τα παιδιά του κόσμου τούτου. Μαζί μας είναι ο πατήρας Ιωάννης Κόγκαν από την Ρωσία με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Από την αιχμαλωσία στο φως». Εξομολόγηση ενός ανθρώπου και μας περιγράφει πως ο ίδιος πράγματι έφτασε από την αιχμαλωσία στο φως τότε σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Τον ακούσαμε μόλις πριν από λίγο να μας περιγράφει πως γνώρισε τον Χριστό και πως τελικά σε ποια ηλικία είπατε. Ήμουν 24 χρονών. 24 χρονών βαπτιστήκατε Ορθόδοξοι ναι. Χριστιανοί και από εκεί μετά άλλαξε όλη η ζωή. Μέσα από μια οικογένεια που ούτε καν ήταν. Ναι, να πούμε χριστιανική και πραγματικά Κύριος με αγάπησε και, διότι έχω ζήσει τώρα με λίγα λόγια να σας περιγράφω τι μετά έχει γίνει κάτι πολύ υπερφυσικό. Λοιπόν, όταν κοινώνησα όπως σας έχω πει και φίλος με κάλεσε να κάνω εξομολόγηση, έχει γίνει αυτό το πρώτη φορά μυστήριο στο σπίτι του πνευματικού μου, του πατέρα Παύλο, και αυτός πρώτα διάβαζε γενική ευχή για να γίνει μυστήριο. Όχι όπως τώρα στην Ελλάδα έχω συναντήσει, ας πούμε, ρεύς πνευματικός βάζει πιτραρχείο πάνω, ας πούμε, καλέσει καντά τον άνθρωπο που εξομολογεί και ακούει αμαρτίες, μετά διαβάζει συγχρητική ευχή. Στη Ρωσία εμείς έχουμε λιγάλη παράδοση, πια έχουμε πάρει μάλιστα από το Βυζάντιο όταν ήταν. Δόξα του, στη Ρωσία έχουν φυλάξει αρκετά πράγματα από παλιά ευλογημένη εποχή. Και εκεί διαβάζουν, αφού είναι μυστήριο, διαβάζουν ευχές από ευλογητός ο Θεός μέχρι Τρισάγιον. Και δύο ευχές διαβάζει η Ρεύς για να κηρύττει στους ανθρώπους που μετανοούν ότι παρόν αόρατα στέκεται ο ίδιος Θεός και δέχεται την εξομολόγηση σας. Μην τρέπεστε, μην φοβάστε όλα ό,τι έχετε πει, να το πείτε, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός ακούει και να λάβετε συγχώρηση των αμαρτιών. Λοιπόν, έχει διαβάζει αυτές τις πρώτες ευχές και μετά ένα-ένα κάλεσε τα παιδιά. Και περίπου 12 παρά 5, πολύ νύχτα βαθιά, με κάλεσε και πρώτη φορά όταν μπήκα στο δωμάτιο του που ήταν ωραίες εικόνες, ήταν αναμένο καντήλι. Γονάτιζε και με παρακάλεσε να βάλω το χέρι, δεξιό χέρι, πάνω στο Ευαγγέλιο, σαν να πούμε ορκίζεται όταν κάποτε άνθρωπος ότι είσαι από αλήθεια. Mm-hmm. Και ό,τι ένιωσαν κατά τις τύψεις της συνειδήσεως μου ότι έχω κάνει στο παρελθόν, το άρχισε να πω. Έχω γίνει μάρτυρας του μυστηρίου τι έγινε. Διότι ο παππούλης μας έχει βάλει πιτραρχείλιον πάνω, ήμουν γανετισμένη. Και ξαφνικά όταν άρχισε να εξομολογώ αμαρτίες μου, βλέπω σαν άστρες, δηλαδή σαν βέλη, άσπρος φως, σαν αστραπές. Έτσι, δηλαδή,
παρουσιαζόταν σαν βέλη. Και όταν είπε κάποια αμαρτία, σαν αυτό το βέλη μπήκε μέσα στο μυαλό μου και κατηγόταν αυτή η αμαρτία. Δηλαδή, Κύριος με έχει αξιώσει να δω μυστήριο, ποιο είναι αόρατο, γίνεται. Δηλαδή, όταν εμείς πραγματικά αξιωμαλογούμε κάποιες αμαρτίες, Άγιο Πνεύματο σβήνει. Έχω ζει άκτιο στο φως. Και εγώ θαύμασα, διότι είχε μάλιστα ντροπή όταν άνθρωπος πρώτη φορά στη ζωή κάνει αξιωμαλόγηση. Είναι πολύ, πολύ συγκλονισμένος και ντρέπεται και μάλιστα είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να ανοίξεις ξαφνικά στο κάποιο ξένο άνθρωπο αυτό ότι είναι μυστικό σου και εξωτερικό σου. Και είδα αυτό το φως και είδα ότι αυτός με κατακαίει, δηλαδή με συγχωράει αμαρτίες. Και όταν παππούλης πριν να μου διαβάζει ευχή άρχισε να ρωτήσει μήπως ήταν αυτό το κάποιο, ας πούμε, γιγανότη, μήπως έχει καταραστεί μάνα ή πατέρα, διότι αυτός διάβαζε ευχή να πάρει πίσω αυτή η κατάρα. Διότι μερικές φορές όταν παιδιά δεν ακούνε κανείς, ξαφνικά απότομα μάνα ή πατέρας μπορεί να πει, ας πούμε, κατάρα. Και αυτό γίνεται καταστροφή. Και ήταν 2-3 τέτοια γιγανότητα όταν εμείς δεν ακούγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά. Και μου διάβαζε και αυτή την ευχή και μετά διάβαζε συγχρητική ευχή. Και όταν εγώ σηκώθηκα, αυτός με ράντιζε με αγκιασμό και ήρθε φίλος μου σε 20 λεπτά, δηλαδή μία παρατέταρτα νύχτα βαθιά βγήκαμε από το σπίτι. Και είχαμε τέτοια λεπτή χαρά ότι Κύριος μας συγχώρησε, δεν νιώσαμε ότι περπατάμε στην γη. Και πήραμε ταξί και πήγαμε στην άκρη της πόλης που ο φίλος μου είχε διαμέρισμα που παρέμεινε. Το πρωί αυτός έφυγε με το πατέρα και την αδελφή στη δουλειά, παρέμεινε μόνο στο σπίτι. Και Κύριος έχει κάνει κάτι πολύ υπερφυσικό και θαυμαστό με καημένη ψυχή μου. Ξαφνικά μου άνοιξε όλη την ζωή από 3 χρονών μέχρι 24. Σαν έχει περάσει μπροστά μου σινεμά, δηλαδή, σαν βλέπεις ντοκιμαντέρ, όλα τα γιγανότητα ποια εμείς έχουμε ζήσει, ποια έχουμε σκεπτεί, όλα παρακολουθούν, ας πούμε, αόρατες ουράνιες κάμερες. Ό,τι κάνει άνθρωπος να το προσεστεί στην Δευτέρα Παρουσία. Και εγώ τρόμαξα, διότι όλες αυτές τις αμαρτίες που μου έχει δείξει, μάλιστα δεν ήμουν εγκληματίας, όπως περισσότερο αν μιλώνω, αλλά στο πνεύμα της θαυμάσιας αγάπης, που με έχει επισκιάζει μάλιστα και φως μετά την βάπτιση, εγώ ένιωσα τέτοια ενοχή ότι όλη μέρα έκλειγε τρομερά και χτυπούσα με μέτωπο στο πάτωμα, δεν μπορούσα να αντέχω γιατί εγώ πρόσβαλα αυτό το αγαθό Θεό. Αυτό έχω ζήσει ότι, όπως περιγράφω, Άγιοι Πατέρες θα είναι μεγαλύτερα βάσανα στη κόλαση του άνθρωπου, διότι εμείς είμαστε ηθικά πλάσματα. Και αυτός ο σκόλικος, ποιος μας, ας πούμε, μπορεί να συνέχει αιώνια στη κόλαση, να βασανίζει, ακριβώς είναι η συνείδηση μας. Διότι κάθε αμαρτία μας προσβάλλει αγαθότητα και αγιότητα του Θεού. Είναι παρανομία. Άνθρωπος δεν το ξέρει, διότι μεγαλώσουμε, γίνουμε, εμείς είμαστε πλάσμα της ανομίας τώρα, δυστυχώς, με πτώση, μετά την πτώση. Και εγώ έκλειγα τρεμένα και δεν μπορούσα να αντέξω πιο μικρή αμαρτία, διότι το προσιαζόταν μπροστά μου. Αυτό ήταν κάτι ότι μπορεί να ζήσει η ψυχή όταν σ' αυγεί από το σώμα μετά το θάνατο και Κύριος με μία στιγμή μπορεί να δείξει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Και όπως έχω μετά γνωρίζει ότι δεν θα είναι τόσο φοβερά να ψυχή θα πάει στη κόλαση από αυτή την φωτιά, από αυτή την σκοτάδια, από τα δαιμόνια που θα δεις παρόν. Γιατί μετά, εγώ πριν να βαπτιστώ, έχω περάσει και έχω απασχοληθεί με ένα τελική λίγο φρισκή, δηλαδή με γιόγκα. Το περιγράφω, ήταν ένα θαύμα, Κύριος με έσωσε. Και τότε με τα μάτια είδα τα δαιμόνια. Μαύρες ηφιώπες με κόκκινα μάτια από πού γινόταν φως. Να το διαβάζουμε, να το δείτε, είναι κάτι θαυμαστό έχω ζήσει. Και αυτή την φοβερή βασανία που έχει η ψυχή δεν περιγράφεται. Το έχω ζήσει, Κύριος δηλαδή τόσο με αγάπησε να περάσω αυτή την κάθαρση πριν να πεθάνω. Και εγώ έκλαιγα και τον παρακάλεσα φοβερά να με συγχωρέσει, διότι βάσανα μου ήταν περισσότερο, γιατί εγώ πρόσβαλα τέτοιο αγαθό Θεό, γιατί εγώ το έχω κάνει και δεν μπορούσα να συγχωρήσω τον Αυτόν.
Και έκλειγα τόσο βαθιά όταν πατέρες λένε, όταν γίνεται τέτοια, ας πούμε, πνευματικό μπάνιο μέσα στην αυτή την κάθαρση, κατακαίγεται και σαρκική, ψυχική και πνευματική μας υπερηφάνεια που παραμένει μέσα στο παλιό άνθρωπο. Και έχω γίνει σαν σκόνη, σαν στάκτη από κλάμα μου. Και στο τέλος Κύριος με έχει αξιώσει να δω κάτι υπερφυσικό. Εγώ περιγράφω στο βιβλίο ότι μήπως καλύτερα να μην το λέω πριν να πεθάνω, όπως πατέρας έχουν αποκρύψει τέτοια υπερφυσικά πράγματα, αλλά τώρα αφού δούμε στα τελευταία μας, ας πούμε, τελευταία εποχή και καταστροφή έρχεται στο κόσμο από όλη την πτώση και αποστασία από το Θεό, Κύριος με ευλόγησε και μάλιστα με ευλόγησε ένας δεσπότης να το γράφω, να περιγράφω, σαν να αποκάλυψει τη ζωή μου. Και αυτό να σας πω ότι έχω ζήσει μετά, όταν ήρθαν φίλος μου με ποιον βαπτίστηκε Ανδρέος και πατέρας του, στη νύχτα αυτοί μου έχουν δώσει μαξιλάρια να κοιμηθώ στο τέτοιο, ας πούμε, στο πάτο μου έβαλαν μαξιλάρια από διβάνι να είναι κραβατάκι μου. Και εγώ ήμουν εξαντλημένος από κλάμα, μάλιστα δεν τους είπα τίποτα, και όταν έβαζα αυτά τα μαξιλάρια κάτω στο πάτωμα και ετοίμαζα ακριβώς να σκύβω, να πέσω σαν στο κραβατάκι, ήταν κάτι θαυμαστό. Ξαφνικά ίδιος φως ποιος έχω ζει μετά, όταν έχω κάνει πρώτη εξομολόγηση, ξαφνικά παρουσιάστηκαν σαν αστραπές. Αυτό το άκτης, άσπρο φως, όπως περιγράφουν Ευαγγελιστέ, τόσο άσπρο όταν δεν μπορεί αυτός άνθρωπος ποιος βάφει τα τείχη. Ήταν σαν αστραπές και ξαφνικά έπληκε σαν εικόνα κάτι, ας πούμε, ένα μέτρο φάρδος και 60 σαντίμετρα κάπου μήκος, και ξαφνικά μέσα σε αυτό το άσπρο φως παρουσιάστηκε εικόνα της Παναγίας ζωντανή και κρατούσα βρέθος, και αυτοί με θαυμάσια τέτοια γλυκύτητα με κοιτούσαν. Εγώ τα χάσα. Και δεξιά και αριστερά παρουσιάστηκαν κάποιοι άγγιοι, δεν μπορούσα ούτε να καλοπεί, ούτε μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Διότι από αυτή την φρικτή εμφάνιση, δηλαδή εγώ έχω νιώσει εξάντληση, διότι μέσα μου ένιωσε ότι είμαι τελευταίος, όπως σκύλο, ακάφορτο σκύλο τελευταίο. Και ξαφνικά βλέπω τέτοια θαυμάσια εικόνα και άκουγα υπερφυσική θαυμάσια φωνή, άγγελοι έψαλαν κάτι. Και ξαφνικά μου, όταν παρουσιάστηκε αυτό, ένιωσε ότι έρχεται ο Θεός. Εγώ δεν μπορούσα να αντέξω αυτή την εμφάνιση, έπεσε κάτω και έκλεισε τα μάτια, διότι η φύση μας δεν μπορεί να αντέξει αυτή την φυρική όταν δεν έχεις χάρη. Άγιος Σιλωνός, ο Όσιος Μεγάλος Αφωνίτης, περιγράφει όταν η Παναγία εμφανίστηκε στον Άγιο Σέργιο, αυτός στεκόταν στα πόδια και τις κοιτούσε. Άλλος μοναχός που ήταν κοντά, Μιχαίος το όνομα είχε, δεν μπορούσε να αντέξει, έπεσε κάτω. Όπως και μοναχοί όταν εμφανίστηκε η Παναγία στον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ. Δηλαδή, αν έχεις μεγάλο λιχάρι μέσα, μπορείς να αντέξεις υπερφυσική εμφάνιση. Και όταν έπεσε κάτω, ένιωσαν ότι έρχεται ο, ας πούμε, κριτής μου. Σηκώθηκα, δεν έχω δει τίποτα. Και άλλη μέρα ακριβώς, διότι όταν πρώτη φορά έχω κάνει εξομολόγηση, πνευματικός με ευλόγησε να κοινωνήσω. Αλλά όταν Κύριος μου έδειξε όλες τις αμαρτίες, εγώ δεν τόλμησα να πάω να κοινωνήσω. Ήρθε Σάββατο το βράδυ, όταν εμείς κάναμε σαν αγρυπνία, τον είδα το πνευματικό και λέει: «Παππούλη, θέλω να σας ξανακάνω εξομολόγηση». Αυτός λίγο είχε απορρίψει, γιατί, διότι με ρώτησε αν έχω κοινωνήσει. Λέω: «Δεν έχω κοινωνήσει, θέλω να κάνω ακόμη εξομολόγηση». Και με κάλεσε ξανά στο σπίτι και ήρθε, του έχω εξηγήσει τι έχω ζήσει και όλες αυτές τις αμαρτίες που με έδειξε σαν ταινία ο Θεός, το έχω πει επί τόπου, και μετά όταν με διάβαζε συγχωρητική ευχή. Και εγώ άλλη μέρα πήγα να κοινωνήσω, έχω ζήσει κάτι πολύ υπερφυσικό, δηλαδή ήμουν σαν στο τρίτουρον, τέτοια χαρά, τέτοια ελευθερία, τέτοια θαυμάσια διάφυση να μαρτυρήσω το Θεό, δεν περιγράφεται. Δηλαδή, μετά το κατάλαβα, όταν άρχισα να διαβάζω βίο των Αγίων, ότι Κύριος μου έχει δώσει χάρη που έχουν ζήσει μάρτυρες, δηλαδή επιθυμούσαν, λαχταρούσαν να υποφέρουν, να θυσιάζουν τον Αυτόν του για τον Χριστό. Αυτό το περιγράφω με ωραία λόγια, ακριβώς όπως κατά την σειρά έχει γίνει, και ένιωσε με όλη την αντοχή, τώρα η ζωή μου ανοίγει στο Χριστό, πρέπει να αφιερώσω στο Χριστό όλα. Και αυτή την αναγέννηση που έχω ζήσει με βοήθησε μετά, μάλιστα όταν έχω γίνει ιερεύς και πνευματικός, να βοηθήσω για το κόσμο, διότι αυτή την προσωπική μου εμπειρία πολύ συγκινεί το κόσμο, διότι αυτό είναι γεγονός, ότι λίγοι από εμάς έχουν μετάνοια και πνεύμα της μετανοίας είναι δώρο Θεού. Πατήρ Ιωάννη, μάλιστα. Σας ακούμε, είδατε, ούτε ερωτήσετε τίποτα δεν έχουμε να κάνουμε, έτσι όπως μας τα περιγράφετε. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα γεγονότα. Τα περιγράφετε αναλυτικά και μέσα στο βιβλίο σας. Θέλαμε όμως να μας πείτε πώς ακριβώς έρχεται σε εσάς η στιγμή που αποφασίζετε να γίνετε ιερέας. Ξέρετε, όταν άρχιζα να γνωρίζω αυτή την χάρη, εγώ έχω λάβει
Θεϊκός έρωτας μπήκε μέσα μου. Εγώ πήγα συνεχιστή εκκλησία, προσευχόταν, με έχει επισκιάζει αρκετές φορές χάρη. Ξέρετε, μερικές φορές όταν ένιωσα διότι έχουμε λαγισμοί, σατανά μας πειράζει και χάνεις αυτή την εσωτερική ειρήνη που προέρχεται από την χάρη. Και όταν ένιωσα ότι αρχίζει κάποια ανησυχία όταν, ας πούμε, φυσάει μέσα στη θάλασσα όταν λένε γάλα και μέλι, για να σταματήσει αυτό το φύσιμο, να μην γίνεται τρικυμία, θέλεις να ησυχάζεις μέσα. Και εγώ παρακάλεσα το Θεό να με βοηθήσει να με δέχομαι κάποιους λογισμούς. Κάτι. Και όταν το βράδυ έκαναν προσευχή, ξέρετε, ήταν κάτι υπερφυσικό. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν γανατισμένος και παρακάλεσε το Θεό να, όπως Άγιος Γρηγόριος του Παλάμα, παρακαλεί Θεέ μου, Κύριε σου χρειαλέσομαι και, ας πούμε, διώχνει το σκοτάδι μου, το σκότος μου. Εγώ έτσι τον παρακάλεσε, διότι δηλαδή ένιωσε ότι κάποιος σκότος έρχεται μέσα, παρουσιάζεται έξω από αυτό το φως, όταν σιγά εγκαταλείπει χάρη, νιώσεις ότι λίγο σκοτάδι. Και εγώ παρακάλεσα να μην τον νιώσω και ερχόταν σαν φλόγα και κυγόταν μέσα στο μυαλό μου, το περιγράφω με ωραία λόγια τώρα έτσι απλά λέω με ανθρώπινη έκφραση, ότι γινόταν κάφρασης, ο Κύριος με έστειλε χάρη να καίγεται αυτή την μαύρη σκοτάδι που παρουσιάζεται στο μυαλό από λογισμούς. Και ένιωσα, εγώ δεν τότε δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται, δηλαδή γινόταν κάτι υπερφυσικό, δηλαδή αν έχω. Μετά εγώ μου άρεσε πάρα πολύ η εκκλησία, διότι εμείς ξέρετε τότε στη Ρωσία ήταν διαγμή και μέσα στην ακολουθίες και μάλιστα στην Θεία Λειτουργία ερχόταν πολύ χάρη. Ρωσία κυρίως έχει πριγκυπήσει με πολύ χάρη ανθρώπους που ήταν τότε χριστιανοί. Νιώσαμε φλόγα της χάριτας. Αυτή φλόγα σε τραβάει να κάνεις προσευχή. Και εγώ αφού γνώριζα θαυμάσια αγάπη του Θεού, δεν μπορούσα να είμαι μόνος. Εγώ ήθελα να φωνάζω σε όλο τον κόσμο για αυτή την αγάπη που γνώριζα. Ο κόσμος έχει απορρίπτει αυτή η αγάπη, έχει φύγει από το Χριστό, ποιος είναι φως, χαρά και αιώνια μακαριότητα, ποιος δεν περιγράφεται. Εγώ ένιωσα, ξέρετε, τέτοια διάφορη να φανάσω όλο τον κόσμο αυτή την αγάπη. Δεν μπορούσα να συγκροτηθώ μέσα μου. Και άρχιζα να όλους φίλους μου, διότι ήμουν συγγραφέας, ποιητής, είχε κάποιους διανομένους ανθρώπους γύρω-γύρω, άρχινα να κηρυττώ το Χριστό. Και μάλιστα σατανά άρχισε να μας πολεμήσει, δεν ήταν ευχαριστημένος να καλέσεις άλλες ψυχές και μάλιστα όταν γίνουμε χριστιανοί, εγώ σε ανθρώπους που σου βοηθούσα αυτοί έχουν γίνει χριστιανοί, μετανόησαν, να έχουν γίνει άνθρωποι της εκκλησίας και είχα 4-5 παιδιά που πριν, ξέρετε, εμείς δεν είχαμε όπως τώρα όλα αυτά τα μηχανήματα και εξέλιξη των πραγμάτων να φτιάχνουν βιβλίο και είχαμε κυρίες που έχουν με δακτυλογράφηση, έχουν αντιγράψει βιβλία που ακριβά το ότι ερχόταν από εδώ, από εκεί, ότι δεν ήταν επίσημα τότε να βρεις κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Και έχουμε κάνει 4-5 αντίτυπα και να μοίρασα για τον κόσμο, άρχισα να βοηθούσα. Και ένιωσα διάφυση να είμαι, δηλαδή, για ιεροπασταλή, για να κηρύττω, να προσφέρω το Χριστό, την χάρη του, την αλήθεια. Και ακριβώς για να είμαι πιο σωστός, να μου επιτρέψετε να διαβάζω στον Αγνώστη το μικρό λόγο μου, που ακριβώς αναφέρω στην αρχή του βιβλίου, γιατί αποφάσισα να το γράφω. Να μου επιτρέψετε να διαβάζω. Λοιπόν, διανύοντας την όριμη ηλικία των 57 ετών και αφού έζησα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, συνειδητά αποφάσισα να αποκαλύψω στους ευλαβείς φίλους μου το μυστικό της μεταστροφής μου στο Θεό και την διαδρομή που έχω διανύσει προς την κατανόηση της Θείας Αλήθειας. Σε αυτό με παρακίνησε η ειλικρινής επιθυμία να βοηθήσω εκείνους που βρίσκονται ακόμα στον δρόμο προς αυτήν ή την αναδυτούν μέσα στην αφροσύνη του διαθαρμένου κόσμου μας. Ένας σεβασμιότατος Μητροπολίτης από τους Άγιους Τόπους με παρότρινε με επιμονή και με ευλόγησε να καταγράψω όλα όσα έδεισα, διότι η ζωή μου ως ενός ανθρώπου από τους κατοίκους τούτης της αμαρτωλής γης, στον οποίο χαρίστηκε με την ανίποτη χάρη του Δημιουργού του μια σπάνια εμπειρία, μπορεί να αποκαλύψει σε κάποιους το ζωντανό μυστικό της ασύλληπτα χαροποιού υπάρξης μας εν Θεό, εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος μας χάρισε την ατελειότητη αγάπη του, κύρισε σε τούτο το πεπτακό το κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Θέλω να μιλήσω για τον εαυτόν μου, έναν από τους δόντες συγχρόνους της εποχής μας, ο οποίος αφού γνώριζε στην τρυφηρή ηλικία το θαυμαστό αγνό συνέσφημα της πρώτης και άσπηλης εθιδικής αγάπης, επεθύμησε να βρει σε αυτό την ευτυχία σου.
Μέσα όμως από την βασανιστική αυτή αναζήτηση προδοκούσα να συναντήσει την σύντροφο της ζωής του, η οποία με αμοιβαία εσφήματα σαν του δόριζε όχι στην φαντασία αλλά στην πραγματικότητα την πολυπόφητη και παντοτινή αγάπη και ευτυχία, ώστε να αποκτήσει την υπέρτατη χαρά και να αντιληθεί το νόημα της υπαρξιός του. Όμως με την σοφή πρόνοια του Δημιουργού σταδιακά απέκτησε την πίστη στο Θεό και συνάντησε απρόσμενα την άπειρη θεϊκή του αγάπη, η οποία αφού εχμαλώτησε την πληγωμένη του καρδιά με την πύρινη ενεργία της, κυριολεκτικά τον απήγεγε, με παρένθεση λέει, απήγεγε από την γη, καλώντας τον να γίνει πολίτης του ουρανού και μέτοχος της Αγίας Αιωνιότητας. Μιας αιωνιότητας όπου η αγάπη γίνεται αναπόσπαστο αγαθό μας, διότι σε αυτήν και μόνο σε αυτήν βρίσκεται το αληθινό νόημα της επαρξιός μας. Για αυτή την αγάπη και για τον αληθινό δρόμο που οδηγεί σε αυτήν, θέλω να μιλήσω σε όλους αυτούς που υποφέρουν και αναζητούν την αλήθεια ακόμη και ιδιαίτερα το πραγματικό νόημα της υπηγείας ζωής μας. Αποκαλύπτοντας εξομολογητικά το μυστικό της μεταστροφής μου στο Θεό και τα υπακόλουθα θαυμαστά γιγανότα της ζωής μου, δεν έχω σε καμία περίπτωση πρόθεση να παρουσιαστώ τον εαυτό μου σαν εκλεκτό. Μη γέννητε. Ο σκοπός μου είναι να μοιραστώ εκείνη την θεϊκή έμπνευση που μου χάρισε ο Κύριος για να αποτινάξω το σκοτάδι και να βαζίζω προς το φως και να βοηθήσω όλους εκείνους που είναι έτοιμοι να αντιληφθούν και να αποδειχτούν την σωτή Κύριε επίδραση Του, εύχομαι να φλογιστούν οι καρδιές τους με την λαχτάρα να βρουν την πραγματική ευτυχία την οποία δίνει μόναχο ο Δημιουργός μας και κανείς άλλος. Αμήν. Μάλιστα. Σε εισαγωγικό σημείο, το απευθύνεται στους ακροατές για ποιο λόγο γράψατε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Από την αιχμαλωσία στο φως». Και εκεί περιγράφεται τα πάντα. Μέχρι να βγω στο εξωτερικό, μετά με θαυμαστό τρόπο, γιατί έχω ζήσει στο μοναστήρι, γιατί μετά έχω γίνει ποιητής, μετάφρασα ποιητάς από την Γεωργία και είχα σχέση με την Γεωργία, το περιγράφω ωραίο μέρη. Και πατριάρχης μου έστειλε στο εξωτερικό με πρόνοια του, διότι υπάρχει κάποια πρόνοια για μένα, και μετά
με η βλαγή του πνευματικού μάλιστα και του Θεού ήρθε στο Άγιο Όρος που γνώριζε το πατέρα Παΐσιο. Ποια χρονιά έγινε αυτό? Ήταν 1990, διότι ναι. Πνευματικός μου είπε να πάω, διότι αυτός λέει να μπορεί να ανοίγει μέλλον για σας. Και αυτός με ευλόγησε να γίνω και μοναχός, έχει γίνει κουρά, ρεσοφόρος έχω γίνει στο Άγιο Όρος με πρόνοια του Θεού, διότι εκεί όταν ήρθε εγώ έχω ζήσει κάτι, ήταν κάποια υπερφυσική επίσκεψη, διότι ήθελα να μείνω μόνιμα εκεί, διότι όταν βλέπεις Άγιο Όρος και μοναχική πολιτεία που λαχταράει η ψυχή, παιδιάλεξε το Χριστό και μάλιστα αυτή την ευλογημένη ζωή μέσα στη μετάνοια. Κύριος, αφού με διάλεξε η Ιεροποστολή να βοηθήσω τον κόσμο, αφού έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις και μου έχει δώσει κάποιο χάρισμα να υλικό του κόσμο προς αυτόν, Πάτερ Παΐς μου είπε, είναι θέλημα του Θεού να σπουδάζω και με έστειλε στο πανεπιστήμιο. Με θαυμαστό τρόπο Κύριος έχει στείλει ανθρώπους που όλα βοήθησαν και άλλος μου άνοιξε κάτι άλλο, άλλος γέροντα που έστειλε η Παναγία. Και Άγιος Όρος είναι μέρος που πάρα πολύ αγαπάω και μαζί με σπουδές μάλιστα στο πανεπιστήμιο πήγα πολύ συχνά εκεί και έχω μεγαλώσει, γνωρίζουμε και γεραντάδες και μάλιστα ο πατέρα Εφραίμ στη Κατουνάκη, ο οποίος μαζί με τον αδελφό μας κάλεσε και είπε ότι ο Παναγία σας ετοιμάζει για κάποια μεγάλη ιεραποστολή, θα γίνετε λέει ιεραπόστολοι σαν δεύτερος Κυρίλλος και Μεφόδιος για να διορθώνει την ορθοδοξία στη Ρωσία, για το μέλλον μου προείπε κάτι και λέει η Παναγία να σας δώσει στόμα και σοφία για αυτή τη διόρθωση και λέει είπε τη βλαγή της Παναγίας όλους πατέρας του Άγιου Όρους και μάλιστα του πνευματικού μου πατρές Ιωσήφ ησυχαστή να είναι μαζί μας και όταν μας είπε αυτά τα θαυμάσια λόγια εμείς βγήκαμε σαν με φτερά και σατανά μας άρχισε να πολεμήσει πολύ διότι δυστυχώς όταν προσφέρεις χάρη έρχεται και πόλη μας και μάλιστα πολλές βλαθυμίες περάσαμε και με πρόνοια του Θεού γνώριζε η ευλογημένη μου Ελλάδα διότι εδώ ένα θαύμα η Ελλάδα μέχρι τώρα κράτησε και πνευματικό σχολείο μάλιστα για τους μοναχούς διότι δεν έχει αποκοπή παράδοση. Και εδώ υπάρχει σωστή δογματική θεολογία της Ορθοδόξης μας Εκκλησίας που σπουδάζουμε και είμαι ευγνώμονας για πρόνοια αυτή τη φουλιού διότι γνώριζα καλούς καθηγητάς και μάλιστα περισσότερα γεραντάδε διότι η θεολογία πραγματική άνθρωπος μαθαίνει μέσα στην άσκηση, μέσα στη μετάνοια, μέσα στη μοναχική πολιτεία. Και μαζί πανεπιστήμια ήταν φιλογική σχολή στην Αθήνα και άλλη ζωή μέσα στο Άγιο Όρος. Αυτό έχω λίγο μεγαλώσει με αυτή την τροφή πνευματική μάλιστα. Πότε είπατε έγινε η κουρά σας μοναχού στο Άγιο Όρος ήταν, μας είπατε ναι, έγινε. Ήταν Σεπτέμβριο, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλος του Σεπτέμβριου με παλιό ημερολόγιο και μετά ήρθε ακριβώς η βλαγία να πάω διότι τότε χρειαζόταν να μάθουμε γλώσσα. Εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα από το Άγιο Τόπο γνώριζα μόνο τέσσερις λέξεις. Ό,τι έχω ακούσει στα μοναστή που πήγαμε στο Άγιο Σάββα, στο Γεώργιο Χοζεβά, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και ευχαριστώ. Εδώ ήρθε, διότι τότε μιλήσαμε λίγο αγγλικά. Πριν έρθετε στο Άγιο Όρος, είχατε πάει στην Αγία Αγία, δηλαδή, στα Ιεροσόλυμα. Ναι, εκεί ναι. Περάσαμε, εκεί ήταν κάποιο ωραίο γιγανότητα. Το για προσκύνημα πήγατε εκεί, έτσι. Και προσκύνημα και ήταν κάποια πρόνοια, δηλαδή προσκύνημα και ήταν κάποια πρόνοια. Αυτό περιγράφω και να περιγράψω στο δεύτερο βιβλίο. Τώρα άρχισε να μεταφράζουν στα ελληνικά, διότι στη Ρωσία τώρα βγήκαν 10.000 αντίτυπα στη Λαύρα του Όσιου Σέργιου, μάλιστα έγχρωμα ωραίο. Δεν πρόλαβα να μεταφράζω, διότι ένα χρόνο και μισή κάνουμε πολύ μεγάλη δουλειά να μιλήσουμε. Τα με αυτό το κείμενο, διότι η μετάφραση δεν ήταν εύκολη, πολύ δύσκολα, αλλά με θαύμα του και βοήθεια του Θεού μεταφράζουμε και ποίηματα μου, διότι ήμουν ποιητής και αναφέρω αρκετά ποίηματα μου. Μάλιστα ποίηματα δεν μεταφράζονται. Και εγώ προσπάθησα με βοήθεια δύο πατέρες του Άγιο Όρος που με λίγο βοήθησαν να κάνουμε όμοια καταληξία. Και μερικά πράγματα έχουν γίνει τόσο ωραίο ότι μου λένε ότι αυτή η μετάφραση αν κάποιος γνήσιος Έλληνας δεν μπορείς να πιστεύεις ότι κάποιος ξένος το έχει κάνει. Αν μου επιτρέψετε να διαβάζω ένα πολύ συγκλονιστικό ποιηματάκι για ένα, πριν να βαπτιστώ για ένα, πήγαμε τότε στη Κρυμαία για ένα μοναστήρι που ήταν ρυπωμένο ζέλιγμα της ορειμόσεως όταν έχουν κάνει κομμουνιστάς. Δώστε μας λοιπόν φίλες και φίλοι μερικά δευτερόλεπτα μέχρι ο πατέρας Ιωάννης να βρει το ποίημα που θα μας διαβάσει μετά. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτό το πρόχειρο, γιατί σας το λέω, διότι κάνουμε δουλειά καλή με όμοιο καταληξία, ότι είναι δύσκολο με ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, μοναστήρι στην Παλιά Κρυμαία. Επιθυμώ με πόνο θλιβερό, το καταβδέλικτο να αφήσω ηρώ, για σιωπήφιο στυφή προορισμένο, και νυν για δάκρυο στο κόσμο δορισμένο, με στεναγμό αόρατο από τον κόσμο, υψούμενας με προσευχή στον ουρανό, ο ίδιος ο ναός μητανεί για όλους που τον ερήμασαν και άφησαν κοινό, για τους Αλέκους, Αλεξάνδρους, Βασιλίδες, που αποτύπασαν στους τοίχους ιερά
οι οποίοι πριν μίλησαν για κρίση φοβερά υπογραφές τους από διάφορες πατρίδες, το βήμα ιερού ερημωμένα και από τον Τρούλα αχνοσβήστηκε Χριστός, στα πόδια Θεομήτρα σκαμμένα, επέγραψε φρασής της ο ιερός, και ποιο δαιμόνια το ανύψωσε το χέρι, σαν να απαγόρευε στην μητέρα του Θεού να κατεβεί σε αυτά τα μαύρα μέρη, χαρίζοντας παραμυθία ουρανού, και καμαρώνουν ημερομηνίες που γράφτηκαν με κάρβουνα σκληρό, σαν να προσφέρουν την αθανασία νεοφανή σε αυτό το τόπο ιερό. Επιθυμώ με πόνο θλιβηρό το καταβδέλικτο να αφήσω ιερό, για σιωπή θεοστηθή προορισμένο και νυν για δάκρυο στο κόσμο δορισμένο. Έτσι, ωραία η μοιάζει με πρωτότυπα και ναι. Ναι, δεν μοιάζει με μετάφραση. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Με βοήθεια της χάρη του Θεού. Λίγο, λίγο γίνονται όλα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το βιβλίο αυτό, πατέρα Ιωάννη, πού μπορούν να το βρουν οι ακροατές? Τώρα το στέλνουμε για να κυκλοφορούν στα μοναστήρια και μάλιστα σε έχω αντιπρόσωπα που μπορεί να το παρουσιάζει. Μπορούμε να αφήσουμε τα τηλέφωνα μας και να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Σε βιβλιοπολία είναι αυτή τη στιγμή ή όχι ακόμα? Ναι, ναι, και να μιλήσουμε στα μοναστήρια, να στείλουμε, θα γίνουν αρκετά στο Άγιο Όρος, να μιλήσουμε με ραμονή άλλο, δεν σας πω τώρα τα ονόματα που έχουν μαγαδιά, να μοιράζουν, σα έχει. Το και αν μπορούν να μας κάνουν το τηλέφωνο, μπορώ να δώσω το δικό μου τηλέφωνο, αν υπάρχει δυνατότητα και το. Και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να το πούμε. Ναι, ναι. Να πω το κινητό μου, λοιπόν, 697. 30 837 86. Και τον φίλο μου είναι ένας κύριος Γεώργιος που μπορεί να με αντιπροσωπεύει. 697 324 0495. Αυτά λοιπόν είναι τα τηλέφωνα, φίλες και φίλους, θέλετε. Του πατρός Ιωάννη είναι το 697 30 837 86 και του κυρίου Γιώργου 697 324 0495. Εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε όσοι θέλετε για αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί ήδη στα ελληνικά με τίτλο «Από την αιχμαλωσία στο φως. Η εξομολόγηση ενός ανθρώπου». Στην ουσία είναι η αληθινή ιστορία, η γνωριμία με τον χριστιανισμό και όλα τα θαυμαστά που συνέβησαν στην ζωή του πατρός Ιωάννη, που σήμερα από τη Ρωσία βρέθηκε κοντά μας εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και μας μετέφερε όλα αυτά. Και μάλιστα πατέρ Γεώργιος Μηταλινός και άλλος Γεώργιος Γκαλίτης. Εσείς μου είπατε να το διαβάζετε, είναι πολύ ωραία λόγια, λένε ευχαρίστως. Εγώ το κάνω όλο προδόξο του Θεού, διότι η μεγαλύτερη μου επιθυμία άνθρωποι να βρουν το Χριστό, την αγάπη Του, ότι εμείς κάποτε βρήκαμε, διότι αυτό προσφέρει πραγματική ευτυχία, αιώνια ευτυχία, πια δεν περιγράφεται. Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί καταρχάς στα ρωσικά, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς το αντιμετώπισε ο λαός? Εγώ έψαχνα κάποιο άνθρωπο ποιος να με μεταφράζει, διότι ξέρω ότι γνήσιος Έλληνος πρέπει, διότι εγώ και φιλολογικά. Όχι, λέω στη Ρωσία πώς το βρήκαν. Τώρα εγώ ετοίμαζα και έγραψα και δεύτερο κομμάτι, Νίδα Σελίδης. Ταυτόχρονα το έχει βγει τώρα και στη Γεωργία. Ρώσικο, το μεταφράζουν στην γεωργινική γλώσσα και μάλιστα βρήκαν άλλες γλώσσες να το κάνουν, διότι μάλιστα αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ για Ευρωπαίους που είναι ζωντανά νεκρά πλάσματα περπατάνε στην γη, περισσότερο δυστυχώς, διότι δεν υπάρχει κυφός και χάρη, δυστυχώς, και μακάρι να το μεταφράζουν στα αγγλικά, διότι εκεί ο κόσμος ψάχνει, ποιος έχει ψυχή, ψάχνει την αλήθεια μέσα στο σκοτάδι, ότι εμείς κάποτε βρήκαμε. Και βρήκα μια κυρία πια, μάλιστα έχει τελειώσει η φιλολογική σχολή στην Λευκορωσία, στη Μίνσκ. Προέρχεται από κομμουνιστική οικογένεια, ήταν εισάντοπας γουμανιστής, αλλά δεν είχε ούτε πνευματική εμπειρία, ούτε πνευματικότητα και ήταν πολύ δύσκολα. Και μετά κάναμε πολύ μελέτη να το κάνουμε να είναι φιλολογικό κείμενο, μάλιστα. Ήταν ένα χρόνο και μισή κάναμε δουλειά. Στη Ρωσία το αποκρίθηκε ο κόσμος πολύ, πήραν το βιβλίο, το διαβάζουνε. Ναι, ξέρετε, εγώ πριν, όταν το έγραψα και το έδωσα, πολλοί άνθρωποι με παρακάλεσαν να κάνω εξομολόγηση. Ξέρετε, αυτό είναι το σημαντικό. Για όλη την ζωή, δηλαδή, εγώ ίδιος σαν ιερεύς και πνευματικός βοήθησα τώρα για αρκετές ψυχές, διότι συγκινεί πάρα πολύ το δικό μου παρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν άνθρωπος λάβει συγχώρηση και αγάπη του Θεού. Διότι ναός είναι τόπος που άνθρωπος πρέπει να συνδύσει το Θεό. Αλλά δυστυχώς για λόγω της αμαρτίας μας έχουμε αποστασία. Και άνθρωπος πρέπει να καταλάβει πού είναι το μυστικό, πώς να βρούμε αυτή την αγάπη. Όταν μετανοείς
πέφτει αυτός ο τείχος ποιος μεταξύ του Θεού εμάς μας προσφέρει ξανά συννεφιά το σκοτάδι. Δεν βλέπουμε ήλιους της δικαιοσύνης. Και αυτό εύχομαι για όλο το κόσμο, διότι η Ελλάδα τώρα χρειάζεται πάρα πολύ για να έχουμε πνεύμα της μετανοίας, όπως ήρθαν τα πράγματα, όπως όλοι βλέπουμε. Κόσμος πρέπει να έχει μετάνοια και μάλιστα σωστή μετάνοια, με ειλικρίνεια, με τύψεις, με πόνος ότι προσβάλλουμε το Θεό. Ο Θεός είναι τέλεια αγάπη, τέτοια υπερμητρική αγάπη, υπερφυσική αγάπη, δεν περιγράφεται. Εγώ έχω γνωρίσει αυτή η αγάπη, οποία να το διαβάζετε, πια τόσο, όταν γεμίζει το άνθρωπο δεν μπορείς να αντέξεις, όπως είπε Σιμώνης Νέος Φιλόλογος, λέει, κύριε, σταμάτησε αυτά τα κείμενα, δεν μπορείς να αντέξεις, να πεθάνεις. Το περιγράφω μερικά πράγματα. Εμείς πήγαμε στην Γεωργία, στο ένα βουνό που ήταν μοναστήρι της Παναγίας, ακριβώς Πορταΐτισσα, το οποίο έχω φτιάξει μοναχή από το Άγιο Όρος, το Άγιο Παντελήμονας, και τότε με κάναμε παρακλήσεις στην Παναγία, διαβάζαμε καθιστήματα, και τότε ερχόταν τέτοια χάρη, όταν κατεβαίνεσαι από το βουνό, ένιωσε τότε τέτοια, με γέμιζε τόσο, ότι παρακαλέσεις, δεν μπορείς να αντέξεις. Δηλαδή, φύση μας δεν μπορεί να αντέχει αυτή την χάρη, το περιγράφει ο Άγιος Σιλωνός. Να το διαβάζουν πρώτο Θεός άνθρωποι το θέλουν. Με αυτή λοιπόν την προτροπή του πατρός Ιωάννη, καθώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε για σήμερα στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Όσοι θέλετε το βιβλίο «Τα τηλέφωνα», που είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να καλείτε και να τα παίρνετε για να απευθυνθείτε και ήδη να μπορείτε να το βρείτε και να ζήσετε κι εσείς την πορεία από την αιχμαλωσία στο φως, την εξομολόγηση του ίδιου του πατρός Ιωάννη, που σήμερα από τη Ρωσία βρέθηκε κοντά μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Και εύχομαι για όλους μας, να έχουμε αγάπη του Θεού. Αμήν. Να δεν έχουμε πάντοτε την αγάπη του Θεού μαζί μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες για την επικοινωνία σας, φίλες και φίλοι. Συνεχίστε να τηλεφωνείτε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για να παίρνετε τα τηλέφωνα του πατρός Ιωάννη, γιατί ήδη αρκετοί από εσάς ενδιαφερθήκατε.